Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου παρέμβαση έχει να κάνει με την συνεργασία όλων των πανεπιστημίων της χώρας και ιδιαίτερα με την Σύνοδο των Βρετάνων, και οπότε θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η ανώτατη εκπαίδευση. Οι κοσμογονικές αλλαγές που επισυνέβησαν στην Ανατολική Ευρώπη κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα το 1989-1991, και οι επακολουθήσασες ενωπητικές διαδικασίες των κρατών της Ευρώπης δημιούργησαν μια κινητικότητα και μια νέα επαναστατική δυναμική αλλαγής στην πολιτική γεωγραφία του ευρύτερου χώρου της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Οι ανατροπές αυτές επέφεραν και τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας ενωποίησης της εκπαίδευσης, ότι δηλαδή η εργοδότηση και η κινητικότητα προϋποθέτουν την ομοιογενοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Παράλληλα όμως αυτό αποτελεί και τον κύριο μοχλό διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της λειτουργικότητας στην ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έτσι, η περίφημη διαδικασία της Μπολόνια, η συνθήκη της Λισαβόνας και ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης εξυπηρετούν με το στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, με νέες και σημαντικές θέσεις εργασίας που στηρίζονται στην καινοτομία και την κοινωνία των γνώσεων. Παράλληλα όμως, οριοθετούν και τις κλείστες όσες προκλήσεις θα αντιμετωπίσει η ανώτατη τουλάχιστον παιδεία μας στην Κύπρο στις δεκαετίες που έρχονται. Για να προβούμε σε μια ουσιαστική αναγνώριση και να περιγράψουμε ορθά το εκπαιδευτικό σκηνικό μέσα στο οποίο καλείται να εργαστεί ο σύγχρονος ακαδημαϊκός στον τόπο μας, ώστε να συμβάλλει σταθερά στην πρόοδο της ανώτατης παιδείας, της επιστήμης του και στην επίλυση των σχετικών προβλημάτων που εμφανίζονται στην κοινωνία μας, θα πρέπει καταρχήν να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Πρώτον, τα πανεπιστήμια μας, παρά τις όποιες επιτυχίες στον χώρο της εκπαίδευσης και έρευνας, δεν έχουν ακόμη κερδίσει τον ρόλο που τους αρμόζει στις δημόσιες επιστημονικές παρεμβάσεις και στη χάραξη της ανάλογης πορείας για τον τόπο. Ο μέσος ακαδημαϊκός δάσκαλος, για διάφορους λόγους, δεν φαίνεται να αλληλεπιδρά επαρκώς με την κοινωνία που το χρηματοδοτεί, ούτε όμως και να αξιοποιείται ουσιαστικά από τους μηχανισμούς της πολιτείας. Δεύτερον, δεν έχουν ακόμη σχηματοποιηθεί, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις μικρών ομάδων, think tanks από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, τα οποία αποκινούν με άλλες ομάδες καταξιωμένων ανθρώπων από διάφορα επαγγέλματα να προβαίνουν σε ετοιμασία εισηγήσεων για χάραξη στρατηγικής στο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί ο καθένας. Τρίτον, σε κάθε πανεπιστήμιο από τα κρατικά και ιδιωτικά που λειτουργούν στη χώρα δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα από επιστήμονες, τόσο σε συγκεκριμένους κλάδους όπου η Κύπρος διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όσο και σε οποιοδήποτε σχεδόν άλλο κλάδο. Αυτό αποδυναμώνει τη συνεισφορά των Κυπρίων επιστημόνων στο διεθνές επιστημονικό σκηνικό και αδυνατίζει την εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνείς και άλλους οργανισμούς. Τέταρτον, η πολιτεία και κυρία ο δημόσιος τομέας διατηρούν ακόμα μια νοοτροπία η οποία οδηγεί σε μικρομάνατζμεν των κρατικών πανεπιστημίων και επομένως σε τις λειτουργίες κατά κερματισμό δυνάμεων, αναποτελεσματικότητα δράσεων και λυπή δυνατότητα πρόωθησης της στρατηγικής ανάπτυξης. Πέμπτε, το σύστημα εισδοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τόσο μονολυθικό που οδηγεί σε οικονομική και λειτουργική καταπώνηση των οικογενειών και σε διοχέτευση πολλών υποψηφίων φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα σπουδών που ουσιαστικά δεν τους ενδιαφέρουν. Έχουμε οι ανθρώπινες αξίες, δυστυχώς αυτό είναι ευρύτερο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη, έχουν καταραχωθεί και η ανθρώπινη ζωή έχει ευτελιστεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ δυστυχώς οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που αποτελούσαν άλλοτε ένα σοβαρό αντίδοτο στην κατρακύλα, για διάφορους λόγους δεν βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων ενός πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να χάνουν ένα σημαντικό μέρος της έγκλης και της εμβέλειας δράσης στην κοινωνία. Έβδομο, τα πανεπιστήμια σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια βρίσκονται μπροστά στην αναγκαιότητα προσφοράς των προγραμμάτων τους και σε άλλες γλώσσες, λόγω αφενός της κινητικότητας των σπουδαστών από χώρα σε χώρα. Παράλληλα όμως δέχονται σημαντικές προκλήσεις από τα άλλα στάδια της εκπαίδευσης λόγω των φαινομένων που προκύπτουν από τα ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη και επομένως θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον θα πρέπει η παιδεία μας να αντιμετωπίσει τις σοβαρές αυτές προκλήσεις στις δεκαετίες που έρχονται, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρία για τη νέα γενιά και ταυτόχρονα να προσαρμοστεί τόσο στα υφιστάμενα αλλά κυρίως στα μελούμενα συστήματα εκπαίδευσης και διαχείρισης της γνώσης και στις νέες παιδαγωγικές μεθοδολογίες. Για παράδειγμα, το σκηνικό του μέχρι σήμερα στατικού και περιορισμένης πρόσβασης συμπατικού τύπου εκπαίδευσης αντικαθίσταται σιγά σιγά σήμερα από το δυναμικό μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης
με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, της συνεργατικής μάθησης, της διαχείρισης της γνώσης και της μάθησης ως προς το πώς να μαθαίνει κανείς την εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο πάντοτε τη μεγιστοποίηση της ικανότητας κατάκτησης της γνώσης. Στις καταπληκτικές τόσες αλλαγές που επέρχονται ραγδαία στον χώρο της παιδείας, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η Σύνοδος Πριτάνων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, αν και αποτελεί ένα άτυπο σώμα, μπορεί εντούτοις να αποτελέσει ένα ουσιαστικό μοχλό χάραξης ισχυρής συνεργασίας ανάμεσα στα Κυπριακά Πανεπιστήμια και να συμβάλλει στον εξυγχρονισμό της παιδείας, παντρεύοντας την παράδοση με την πρόοδο. Ήδη εν έτη 2010 η Κύπρος διαθέτει 7 πανεπιστήμια, 3 κρατικά και 4 ιδιωτικά. Παρόλο που το κάθε ένα έχει δική του διοίκηση και επιλαμβάνεται αυτόνομα τα θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας του, στη Σύνοδο Πριτάνων προωθούνται θέματα ευρύτερης στρατηγικής για τα οποία ένα πανεπιστήμιο από μόνο του δεν μπορεί να προωθήσει τις τομές και διαφορετικές εκείνες αλλαγές που επιβάλλονται ώστε να λυθούν τα χρονίζοντα προβλήματα στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία παράθεσα και προηγουμένως και τα οποία μπορούν να επιληθούν με μια διαθέτοντας την κατάλληλη συνένεση, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ουσιαστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Διότι ενδιαφέρει περισσότερο θα σα μεταφράσω. Θα υπάρχει γραπτό. Καταληκτικά, ο θεσμό τη Συνόδου των Πριτάνων για δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πρέπει να ενισχυθεί και να τύχει τη δέουσα αξιοποίηση από την Κυπριακή Πολιτεία και είμαι σίγουρο ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση όλων των πιο πάνω προκλήσεων τη παιδεία μα, τόσο σήμερα όσο και στι δεκαετίε που έρχονται για το καλό τη νεολαία και ευρύτερα τη κοινωνία μα. Ευχαριστώ πολύ.